Ο κύριος Χατζηχρήστου ήδη έκανε κάποια εισαγωγή και το δικό μου θα είναι σχετικά εισαγωγικό και πιο πολύ θα αναφερθώ στα ερωτήματα που βγαίνουν από όλη αυτή την ιστορία. Καταρχάς, ξέρουμε ότι οι δύο αυτές καταστάσεις συνδέονται επιδημιολογικά. Αυτό το αποδεχόμαστε. Ίσως να υπάρχει κοινός παθοφυσιολογικός μηχανισμός. Υπάρχει αμφισβήτηση κατά πόσο πρόκειται για δύο ανεξάρτητες παθολογικές καταστάσεις που απλά είναι συχνές στους πιο ηλικιωμένους. Τα συμπτώματα του ακροτέρου ελπιτικού και η σεξουαλική δυσλειτουργία είναι αναμφισβήτητα συχνές καταστάσεις, ιδίως στους ηλικιωμένους, και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Όμως δεν είναι ξεκάθαρο εάν τα συμπτώματα από το ακροτέρου ελπιτικού οδηγούν στη σεξουαλική δυσλειτουργία ή το ανάποδο, ή αν αναπτύσσονται ταυτόχρονα, πάνε παράλληλα. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ τους στις μεγάλες ηλικίες. Άρα, οι άντρες που εμφανίζουν συμπτώματα από το ακροτέρου ελπιτικού πρέπει να ελέγχονται και για σεξουαλική δυσλειτουργία και το ανάποδο. Δηλαδή, όταν έχουμε τη μία από τις δύο καταστάσεις, πρέπει να ψάχνουμε και για την άλλη. Η θετική συσχέτιση μεταξύ των συμπτωμάτων από το κατώτερο ορπητικό και της σεξουαλικής δυσλειτουργίας εξαρτάται από την ηλικία. Δηλαδή, στις μεν ηλικίες τις μεγάλες έχει συσχέτιση, στις πιο μικρές όχι. Η βαρύτητα της σεξουαλικής δυσλειτουργίας έχει σχέση με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων από το κατώτερο ορπητικό. Η διόγκωση του προστάτη σχετίζεται με σοβαρού βαθμού σεξουαλική δυσλειτουργία. Όμως η σχέση αυτή δεν είναι σημαντική σε ματέλα πολλαπλής λογαριθμικής εξάρτησης. Άρα, τι γίνεται. Οι πιο πολλές επιδημιολογικές μελέτες είναι συγχρονικές μελέτες επιπόλασμου, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Μήπως λοιπόν η σχέση που βλέπουμε είναι μια συγκεκριμένη στιγμή και δεν υπάρχει σε βάθος χρόνου. Είναι λοιπόν δυνατόν να τεμεριωθεί μια ανδιαφυσμίτητη αιτιολογική σχέση μεταξύ συμπτωμάτων του κατωτεροποιητικού και της σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Όπως ανέφερε και ο κ. Χατζηχρήστου, οι κοινοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί πίσω από αυτή τη συσχέτιση είναι άγνωστοι. Έχουμε όμως τέσσερες υποθέσεις και τονίζω τη λέξη υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση βασίζεται στο ότι έχουμε μια διαταραχή της ενθετάσης του μονοξιδίου του αζότου στο ενδοθήλιο των οργάνων της πιέλου, αλλά ο αριθμός των μελετών είναι σχετικά περιορισμένος και αρκετές από αυτά είναι σε πειραματικά μοντέλα σε ζώα. Η δεύτερη υπόθεση βασίζεται στην υπερδραστηριότητα του αυτονόμου νευρικού συστήματος και στις επιπτώσεις του μεταβολικού συνδρόμου. Μπαίνει και το μεταβολικό σύνδρομο εδώ, η συνεμφάνιση των συμπτωμάτων του κατωτεροποιητικού και στη διόγκωση του προστάτη. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν η εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων από το κατωτεροποιητικό και της σεξουαλικής λειτουργίας είναι αποτέλεσμα κεντρικής αύξησης της δραστηριότητας του αυτονόμου κεντρικού συστήματος, συνέπεια περιφερειακών σημάτων ή το ανάποδο. Τα περιφερειακά σήματα να δημιουργούν έτσι και την κεντρική διαταραχή. Η τρίτη υπόθεση βασίζεται στη ροκινάση. Η ροκινάση μειώνει τη χάλαση των λίων μυϊκών ινών και επομένως αυξάνει τις αντιστάσεις στην έξοδο των ούρων και προκαλεί και σεξουαλική δυσλειτουργία. Δεν μπορεί όμως να αποκλειστεί η ύπαρξη μιας πολύ συστηματικής λειτουργίας της ροκινάσης που οδηγεί τόσο σε σεξουαλική δυσλειτουργία όσο και σε συμπτώματα του κατωτεροποιητικού. Η τελευταία υπόθεση, η τέταρτη υπόθεση, δείχνει σαν αίτιο την αθυροσκλήρωση, σαν κοινό μηχανισμό τόσο για τη σεξουαλική λειτουργία όσο και για τα συμπτώματα του κατωτεροποιητικού. Υπάρχει πραγματικά κοινός ή έστω κοινή παθοφυσιολογική μηχανισμή. Και ποιος ή ποιοι. Η αντιμετώπιση του κοινού παθοφυσιολογικού μηχανισμού θα θεραπεύσει και τις δύο παθολογικές καταστάσεις.
όσον αφορά τώρα τη θεραπεία των δύο αυτών καταστάσεων. Οι αλφα blockers και η αναστολή στις 5 αλφα αναγωγάσεις είναι το συχνότερο, η συχνότερη μέθοδος αντιμετώπισης των συμπτωμάτων του κατώτερου ορπητικού. Η αναστολή στις φωσφοδιεστεράσεις 5 είναι το πιο συχνό φάρμακο που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής λειτουργίας. Η συγχορήγησή τους, το πρώτο ερώτημα είναι, η συγχορήγησή τους μπορεί να συνοδεύεται από αλληλεπιδράσεις, να γίνεται επικίνδυνη για τον ασθενή? Χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προσοχή? Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Πολλές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού, φαρμακευτικές, ελάχιστα επεμβατικές, επηρεάζουν τη σεξουαλική ζωή. Άρα τι γίνεται? Μήπως σε κάποιον ασθενή, ο οποίος έχει το ένα πρόβλημα, πιθανώς έχει και το άλλο πρόβλημα, εμείς του δίνουμε και το φάρμακο για το ένα από τα δύο προβλήματα και κάνουμε κακό στο άλλο πρόβλημα? Έχουν παρατηρηθεί πολλές διαφορές στη συνολική επίπτωση στα χαρακτηριστικά των σεξουαλικών ανεπιθύμητων ενεργειών όσον αφορά τις διάφορες θεραπείες. Όχι μόνο μεταξύ διαφόρων φαρμακευτικών και χειρουργικών μεθόδων αντιμετώπισης, αλλά και μεταξύ φαρμάκων της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας. Δηλαδή και στην ίδια θεραπευτική κατηγορία έχουμε βρει διαφορές. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Όσον αφορά την θεραπεία που ακολουθούμε στην υπερπλασία του προστάτη και την σεξουαλική λειτουργία, ποια είναι η συσχέτιση της απλής παρακολούθησης όσον αφορά την υπερπλασία του προστάτη επάνω στη σεξουαλική λειτουργία, η φαρμακευτική, οι ελάχιστα πνευματικές και χειρουργικές, ποιες είναι οι επιπτώσεις επάνω στην σεξουαλική της λειτουργία? Υπάρχουν δεδομένα ότι οι αναστολή στις φόβιδες τεράσεις έχουν κάποια καλά αποτελέσματα και στα συμπτώματα του κατώτερου ορπητικού. Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι οι αγγελιοφόροι των κυκλικών νουκλεοειδών συμμετέχουν στον έλεγχο της λειτουργίας του προστάτη. Επίσης υπάρχει, από ό,τι ξέρουμε, παρουσία των ενζήμων 4, 5 και 11 της φωσφοδιεστεράσης μέσα στο προστάτη. Υπάρχει δηλαδή ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αναστολή στις φωσφοδιεστεράσεις 5 και στους ασθενείς με τα συμπτώματα του κατώτερου ορπητικού? Ποιος είναι ο ρόλος των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 στην αντιμετώπιση λοιπόν των συμπτωμάτων του κατώτερου ορπητικού και είναι όντως αποτελεσματική? Υπάρχουν συγκριτικά δεδομένα μεταξύ των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης και των αλφα-αδρεναλικών ανταγωνιστών. Ποια από τα δύο είναι καλύτερα, αν όντως οι αναστολές της φωσφοδιεστεράσης έχουν δράση? Τότε είναι καλύτερα να δώσει κανείς αναστολές της φωσφοδιεστεράσης ή αλφα-μπλόκες? Ή μήπως ο συνδυασμός τους, που λογικά δείχνει είναι δύο διαφορετικά επίπεδα δράσης, θα είναι περισσότερο αποτελεσματικός? Δηλαδή, θεωρητικά, δίνει σε δύο διαφορετικά επίπεδα, άρα πρέπει να έχει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Ποια λοιπόν είναι η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του συνδυασμού αναστολέων φωσφοδιεστεράσης και αλφα-αδρεναλικών ανταγωνιστών? Τελικά, σήμερα, ποια είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών που έχουν τόσο συμπτώματα από το κατώτερο ορπητικό και συγχρόνως έχουν και προβλήματα από τη σεξουαλική λειτουργία? Πώς μπορεί να γίνει μια σύγχρονη προστασία ή και αποκατάσταση της ζωής αυτών των ασθενών, της ποιότητας των ασθενών αυτών? Πιστεύω ότι σε αυτά τα ερωτήματα θα δοθούν οι απαντήσεις που βγήκανε από αυτή την ομάδα ομοφωνίας και θα μας βοηθήσουν. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, πραγματικά.